καλά που ήταν η Κυριακή, δεν παίρναγαν εδώ πέρα κόσμος. Ευτυχώς την πληκτώσαμε για άλλη μια φορά. Ο Άγιος Μινάς εδώ βοηθάει πάντα. Πάμε, και έπεσε. Τι να ακούσω αυτό. Πανικός μετά, κόσμος έτρεξε να το δει. Στο ίδιο τραγικό έργο θεατές, στην καρδιά του Ηρακλείου, με δημότες και οδηγούς να έχουν Άγιο μετά την κατάρρευση μπαλκονιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παραένα γλίτωσε ο οδηγός τάξη, ο οποίος μετέφερε τουρίστες, ενώ λίγα μέτρα από το σημείο έπεσαν παιδιά στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης. Η αδιαφορία είναι αυτή. Αμέλεια του κόσμου, του παντού, του μεγάλου κεφαλιών. Οικοδόμος είμαι και ξέρω. Άμα δεν κοιτάξει κάτι και το φτιάξει και το αφήσει αμέλεια, οπωσδήποτε θα μπει κάποιο θύμα να το δει. Ποτάβο. 10 χρόνια παρακαλάμε τον ιδιοκτήτη κάποια στιγμή την περιουσία του να την τακτοποιήσει. Ναι, λίγο φοβάμαι. Ναι. Έπρεπε να ρίξουν τα παλιά κτίρια, να πέσουν τα μπαλκόνια, γιατί κινδυνεύει ο κόσμος. Κάθε μέρα περνάει ο κόσμος από κάτω. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά σε όλο το Ηράκλειο. Πρέπει κάτι να κάνει ο Δήμος. Φοβάμαι, γιατί μπορεί να μου έρθει οτιδήποτε στο κεφάλι από τα παλιά τα κτίρια. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορούμε με την ανθρώπινη ζωή να παίζουμε. Να προχωρήσουν από μόνοι τους στην άρση της επικινδυνότητάς τους και να μην περιμένουμε να γίνει το κακό για να αντιδράσουμε. Βρήκαμε τον ιδιοκτήτη, ειδοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης, προθυμοποιήθηκε άμεσα αποκατάσταση. Άκρως επικίνδυνες εικόνες με δημότες και επαγγελματίες περιοχής να επισημαίνουν εδώ και αρκετά χρόνια τους κινδύνους που ελοχεύουν από ψηλά, τόσο σε αυτό το σημείο όσο και σε εκατοντάδες άλλα, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφήνοντας αιχμές και για τη στάση του Δήμου Ηρακλείου. Οι πολίτες κινδυνεύουν και ο Δήμος δεν παίρνει τις κατάλληλες, δεν ρίχνει τα κατάλληλα πρόστιμα. Πολύ επικίνδυνοι. Εγώ από εκεί δεν πάω. Ρε παιδιά, δεν κάνετε μια προσπάθεια να το κόψετε εκείνο να μην σκοτωθεί κανένας? Ας βλέπουν να μην σκοτωθούν. Η απάντηση έτσι. Πέθανε όμως αυτή, άφησε τις κληρονόμους, δεν δώσαν σημασία. Χρόνια τώρα περνάμε και τρέμουμε. Μας πετύχει σεισμός, κάτι. Νομίζω ότι υπάρχουν κτίρια που ο Δήμος πρέπει να τα καταδαφίσει. Είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών με μεγάλες ποινικές και αστικές ευθύνες. Ξανακάνω λοιπόν έκκληση μέσω της τηλεοράσεως σας. Όλοι οι ιδιοκτήτες να τρέξουν και να αποκαταστήσουν τις όποιες ετοιμορροπίες υπάρχουν στα κτίρια τους. Θα πάτε στον εισαγγελέα? Έχουμε στείλει χιλιάδες ειδοποιήσεις στον εισαγγελέα. Ναι, αλλά πόσα χρόνια όμως εκκρεμούν αυτές οι υποθέσεις, κύριε Καραντίνα? Δηλαδή είμαστε στο 2022. Άλλες εκκρεμούν λιγότερα, άλλες περισσότερα. Σας είπα, είναι μια δυναμική διαδικασία. Τα επικινδύνωσε τιμόρροπα για να ησυχάσουν και λίγο ο κόσμος. Περνούν από την Εφταμιλή Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί. Πόσα είναι? Και είναι αρκετά τα οποία περνούν. Όποιο περνάει όμως, να, η Σμύρνη βγήκε καταδαυστέω. Αρκετοί ιδιοκτήτες είτε διαφορούν είτε αδυνατούν οικονομικά να προχωρήσουν σε αναγκαίες εργασίες για την άρση της επικινδυνότητας, με συνέπεια να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Το γύρο των ΕΕ δεν υπάρχει μία. Ο ιδιοκτήτης να κάνει τα δουλειά, οκλείεται. Το έχει να πέσει πιο καλά παρά να το φτιάξει. Από τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες δεν προχωράνε στην αποκατάστασή τους, θα πρέπει είτε με εντολή εισαγγελέα ακόμη, ο Δήμος Ηρακλείου να μπορέσει να προχωρήσει στην καθαίρεση τουλάχιστον των επικίνδυνων σημείων της κατασκευής. Για πολλωστή φορά, δημότες κρούν το καμπανάκι του κινδύνου με την ελπίδα οι αρμόδιοι να δρομολογήσουν τις αναγκαίες παρεμβάσεις προτού να είναι αργά.